Γεια σας, εδώ Life of Culture, είμαι ο Άλεξ και έχω μαζί μου σήμερα τη Μαριλία Κολυμπήρη. Γεια σας, ευχαριστούμε που μας υποδέχεται στο στούντιό σου. Η Μαριλία είναι καλλιτέχνης, ζωγράφος συγκεκριμένα. Σε τι φάση σε βρίσκουμε? Αρκετά δημιουργική. Α, ωραία. Βλέπω συνέχεια. Α, ναι. Αυτό. Εγώ την ανακάλυψα πίνοντας το ποτό μου ένα βράδυ σε ένα μπαρ, όπου τα έργα της ήταν κρεμασμένα γύρω-γύρω στίχους και έτσι με κάλεσαν και ζήτησαν να μάθω ποιος ήταν ο καλλιτέχνης. Πες μου λίγο την ιστορία σου. Η ιστορία μου είναι ότι πήγα στη σχολή το 12. Ναι. Και ξεκίνησα να δουλεύω ζωγραφική αιμονικά, γιατί το αγαπάω από πολύ μικρή αυτό. Okay. Τελείωσα το 17. Στη σχολή έκανες representative ζωγραφική, δηλαδή ξέρω τα βάζα και τα πόδια. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με τη σπουδή που προτείνουν στο πρόγραμμα σπουδών. Απλά ξεκίνησα να παίρνω χρώματα και καμβάδες και να ξεκινάω τις αφηγήσεις που κάνω, γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωγραφική μου είναι μια αφήγηση. Τι γράφεις κιόλας? Γράφω κιόλας, ναι. Α, γράφω και ποίηματα, γράφω και στη ζωγραφική μου. Okay. Άρα ο κάθε πίνακας έχει μια ιστορία από πίσω για σένα. Έχει μια ιστορία, ξεκινάει για ένα λόγο, αλλά χαοτικά μπαίνει και τελειώνει. Okay. Και αυτό το καιρό, ναι, ο λόγος είναι το πώς από παιδί γινόμαστε ενήλικες. Στην ουσία και ο φόβος αυτός που έχουμε μέσα μας, πώς μπορεί να βγει και να σταματήσει να υπάρχει βασικά. Okay. Ωραίο είναι αυτό που η καλλιτέχνη χρησιμοποιεί την τέχνη σας για να εξελιχθείτε και προσωπικά. Ναι, μα δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω ότι δηλαδή, η έκφραση αυτό είναι. Το να μπορείς να πας ένα βήμα παραπάνω εσένα και μέσω της έκφρασής σου αυτό μάλλον τη χάνεται. Κάπως έτσι. Επιρροές σου? Επιρροές μου Μπασκιά. Ναι. Από πολύ μωρό. Και Κόμπρα, το κίνημα Κόμπρα, Τζόναθαν Μίλς. Και Έλληνες πάρα πολύ, Αγριθάκης και από Ζώντες, Βαρελάς και τέλεια. Πολλοί άλλοι. Τι περιμένουμε ξανά στο μέλλον? Από μένα στο μέλλον. Εγώ τώρα έχω μια ομάδα, έχουμε φτιάξει μια ομάδα. Ναι. Είμαστε τα Στόρια. Okay. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία επιτυχημένη, ένα πολύ καλό επιτυχημένο pop-up show σε ένα mid-market στα Εξάρχεια. Cool. Πήγε πολύ ωραία και συνεχίσουμε με αυτό για το Μάιο που okay. Σκοπός είναι τα Στόρια. Τα Στόρια είναι άλλη μια καλλιτέχνητα, η Ελένη Τσαματιά. Ναι. Και ο Ανδριάνος Τρέχας Πανδής που είναι επιμελητής. Okay. Και στόχος είναι να βρίσκουμε καταστήματα και να βάζουμε μέσα τέχνη καλλιτεχνών, έτσι ώστε να μπορεί και η τέχνη να μπαίνει σε άλλους χώρους και όχι μόνο σε γκαλερί και μουσεία. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας, δηλαδή? Ο στόχος είναι να επανοικιοποιηθούμε τις γειτονιές μας στην ουσία, αλλά και να μπορέσουμε να μοιράζουμε τη τέχνη σε κόσμο που ίσως να μην. Έχει ανάγκη άμεση πρόσβαση. Κάπως έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα αυτά. Να μπείτε να ακολουθήσετε στο Instagram τη Μαριλία, Μαριλία Κολ. Και τα Στόρια στο Facebook και στο Instagram. Για να δείτε πότε είναι το επόμενο pop-up store. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Κάθε επιτυχία. Γεια σας. Let's do it again.